16 άτομα που κατηγορούνται για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη εισαγωγή, διακίνηση και εμπορία όπλων και πυρομαχικών, φαίνεται ότι εμπλέκονται στην υπόθεση που εξιχνιάστηκε από τις αστυνομικές αρχές της Κρήτης και προκάλεσε αίσθηση τις προηγούμενες ημέρες. Συνολικά έγιναν σε Κρήτη, Ήπειρο και Κεντρική Μακεδονία 6 συλλήψεις, ενώ για 10 ακόμη άτομα έχει σχηματιστεί δικογραφία. Τη δράση της οργάνωσης με πυρήνα την Κρήτη έκοψαν οι αρχές το περασμένο Σάββατο, έχοντας στήσει καρτέρι σε έναν 54χρονο οδηγό, ο οποίος είχε φτάσει νωρίτερα ακτοπλοϊκό στα Χανιά με φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο. Εκεί, μέσα σε τριφύλια, εντοπίστηκαν 4 καλάσνικοφ και περισσότερα από 120.000 φυσίγγια. Η αρχή του κουβαριού που ξετυλίχθηκε με ταυτόχρονες έρευνες σε πολλές περιοχές της Κρήτης και της Ελλάδας. Είναι χαρακτηριστικό της έκτασης της υπόθεσης ότι για την εξιχνίασή της υπήρξε συνεργασία με αστυνομικούς από την ασφάλεια Ρεθύμνου, Χανίων, Ιγουμενίτσας, Κοζάνης, αλλά και στελέχη της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και Ελαφρεμπορίου του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος, με τη συμμετοχή επιπλέον αστυνομικών των ΤΑΕ και ΟΠΚΕ από τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε γιόταχη φορτηγό όχημα μετά την αποβίβασή του από πλοίο φορτηγό οχηματογωγό, οδηγούμενο από 54χρονο. Βρέθηκαν λοιπόν και κατασχέθηκαν 4 πολεμικά όπλα τύπου Καλάσνικοφ, 6 γεμιστήρες, 122.566 σφαίρες για πολεμικό όπλο τύπου Καλάσνικοφ και διάφορα άλλα εξαρτήματα όπλων, θήκες και όλα αυτά. Από τις έρευνες σε Ρέθυμνο, Θεσπρωτεία και Κοζάνη κατασχέθηκαν επιπλέον πολεμικό και κυνηγετικό όπλο, φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων, γεμιστήρες, κροτίδες, θήκες πιστολιών, κινητά τηλέφωνα και κάρτες τηλεφωνικών συνδέσεων, ενώ κατασχέθηκαν και αυτοκίνητα που φέρονται να χρησιμοποιούνταν για παράνομες δραστηριότητες. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι ανωτέρου δράστες είχαν προβεί στην εισαγωγή από τη χώρα της Αλβανίας πολεμικών όπλων και πυρομαχικών, αποτελούνται δε από 2 πυρήνες. Ο ένας πυρήνας ήταν στην Αλβανία και ο άλλος πυρήνας εδώ στην Κρήτη. Το εμπόρευμα, σύμφωνα με την αστυνομία, το οποίο παραλάμβανε είτε μέσω απευθείας Αλβανίας, είτε μέσω βοσκοτόπων της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ηπείρου, ένας 54χρονος, αυτός που έπεσε πρώτος στο δόκανο της ελληνικής αστυνομίας στα Χανιά, και ένας 59χρονος από το δυτικό Ρέθυμνο που εμφανίζεται και ως το κεφάλι της οργάνωσης σε επίπεδο Κρήτης. Ο πυρήνας στην Αλβανία αναλάμβανε τη συγκέντρωση των ετούμενων πυρομαχικών, ενώ ο πυρήνας της Κρήτης αναλάμβανε την παραλαβή, μεταφορά των συγκεκριμένων πυρομαχικών και στη συνέχεια να τα φέρει εδώ στην Κρήτη. Από την έρευνα της ελληνικής αστυνομίας πάντως, διαπιστώθηκε ότι από τον Νοέμβριο μέχρι και σήμερα η Σπύρα είχε προβεί σε 4 συνολικά εισαγωγές απροσδιόριστου αριθμού πυρομαχικών από την Αλβανία, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος που θα αποκόμιζαν τα μέλη της εγκληματικής ομάδας από την παράνομη εμπορία πυρομαχικών μόνο του συγκεκριμένου φορτίου υπολογίζεται στις 232.000 ευρώ. Χθες οι 4 συλληφθέντες πήραν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή ενώπιον του εισαγγελέα Ρεθύμνου, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να φτάσουν στην Κρήτη και οι 2 ακόμη συλληφθέντες.